Ξέρεις τι συμβαίνει. Μιλάμε τώρα για τουρισμό. Μιλάμε για ρεκόρ. Μιλάμε για ρεκόρ και στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους και στον Εθνικό Δρυμό. Το θέμα είναι βέβαια αυτά τα χρήματα τα οποία αφήνουν οι τουρίστες. Κατά πόσο βοηθούν την τοπική οικονομία, κατά πόσο βοηθούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πάμε η Κρήτη σήμερα, ζωντανή σύνδεση από την καρδιά του Ρεθύμνου και βέβαια από την καρδιά του Ηρακλείου, πλατεία Λιονταριών. Στέλλα Μαθιουδάκη, Εύη Χαρακιανάκη, την καλησπέρα και στις δύο. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το Ηράκλειο. Πάμε στην Εύη τη Χαρακιανάκη, ναι, να μας δώσει το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται. Το θέμα μας είναι βέβαια η κίνηση στην αγορά, στις κεντρικές εμπορικές αρτηρίες των δύο περιοχών. Εύη. Ξεχωριστή είναι, όπως βλέπουμε, η άβρα στο κέντρο του Ηρακλείου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πλατεία των Λιονταριών και βλέπουμε μέχρι και σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, τουρίστες να κυκλοφορούν στους δρόμους. Είναι σίγουρα ένα στοιχείο το οποίο είναι ενθαρρυντικό. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι από την έναρξη τη σεζόν κατά πόσο ο τουρισμός θα μπορέσει να βοηθήσει το λιανεμπόριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βοήθησε μεν, αλλά τα έξοδα δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια. Κερδισμένες είναι περιοχές γενικότερα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου ή Χερσόνησος και τα Μάλια. Πάμε όμως το σήμερα, στον Σεπτέμβρη, καθώς τα μείωση στο κομμάτι των εσόδων θα γίνει στο τέλος. Υποτονική είναι λοιπόν σήμερα η κίνηση στο λιανεμπόριο του Ηρακλείου, όμως είναι κάτι αναμενόμενο, καθώς σημαίνει διαχρονικά όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της τουριστικής περίοδου. Οι ανατιμήσεις και αυξήσεις σίγουρα λειτουργούν ως ένας ανατρεπτικός παράγοντας στο μέτωπο της κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, η κίνηση του Σεπτεμβρίου κινείται στα περσινά, θα λέγαμε, επίπεδα, ενώ το δίμηνο που ακολουθεί, Οκτώβρης και Νοέμβρης, θα είναι μια μεταβατική στην ουσία περίοδος, με το βλέμμα όλων εμπόρων και καταστηματαρχών να είναι στραμμένο προς τις γιορτές και τα Χριστούγεννα. Να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο Ηρακλείου δεν προβλέπεται κάποια ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, ενώ σε θετικά συγκαταλέγεται, σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου, η ελευθερία που έχουν οι καταναλωτές να κινηθούν στα καταστήματα σε σχέση με παλαιότερα, λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται προσοχή από τη στιγμή που η πανδημία βρίσκεται δίπλα μας. Λοιπόν, από το Ηράκλειο πάμε στη Στέλλα Μαθιουδάκη. Στέλλα, καλησπέρα και πάλι. Πού βρίσκεσαι? Καλησπέρα. Σε έναν από τους δύο πιο εμπορικούς δρόμους του Ρεθύμνου, στην οδό Αρκαδίου. Εδώ χτυπά, Νίκο, κυρίες και κύριοι, η καρδιά του επιχειρήν. Και πολλές φορές έχουμε πει, μέσα και από τη δικιά σου εκπομπή, μέσα από τον όμιλο της Κρήτη TV, ότι εστίαση και η ανεμπόριο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι δύο συγκοινωνούντα δοχεία. Μπορώ λοιπόν να σας πω με σιγουριά ότι ο κόσμος καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά ακόμα και τώρα, βλέπετε ενδεχομένως δεξιά-αριστερά επισκέπτες, ρεθυμιώτες, αλλοδαπούς επισκέπτες που παραμένουν ακόμα στο τόπο μας και θα μείνουν μέχρι και τουλάχιστον τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και σιγά-σιγά θα αρχίσουν να κλείνουν τα ξενοδοχεία. Όλοι αυτοί λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού ενίσχυσαν και ενίσχυσαν σημαντικά και την τοπική οικονομία, κάνοντας τις αγορές τους από τα καταστήματα της πόλης του Ρεθύμνου. Ωστόσο, βάζουμε ένα αστερίσκο. Η ακρίβεια, όπως ανέφερε και η Εύη, όπως είναι της πάση γνωστό, η ακρίβεια λοιπόν είναι αυτή που εξανεμίζει ένα μεγάλο μέρος των κερδών και των επιχειρηματιών και του εμπορικού κόσμου του Ρεθύμνου, κάτι το οποίο τους προβληματίζει ιδιαίτερα και το χειμώνα που έρχεται. Τις προηγούμενες ημέρες έλεγα χαρακτηριστικά ότι δεν αποκλείεται να αλλάξει ο χάρτης της εστίασης μέσα στο χειμώνα. Αλλαγές ενδεχομένως, λένε οι άνθρωποι του επιχειρήν εδώ στο Ρέθυμνο, να δούμε και στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και στο κομμάτι του λιανικού εμπορίου. Το λέω αυτό διότι η ενεργειακή κρίση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τους μισθούς μας που λίγο πολύ εξανεμίζονται εξαιτίας της ακρίβειας, είναι ένας κρίκος από την αλυσίδα που οδηγεί σε προβλήματα και στο επιχειρήν. Θα πρέπει να πω, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ότι τις προηγούμενες ημέρες και ο εμπορικός κόσμος του Ρεθύμνου αλλά και του Ηρακλείου, όπου είχαν μιλήσει στον φακό της Κρήτη TV, αυτό που είχαν πει είναι ότι καλές οι ανακοινώσεις που είχε κάνει και οι εξαγγελίες ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, περίμεναν εξειδίκευση και περίμεναν πιο ουσιαστικά μέτρα. Παράγοντες της αγοράς του Ηρακλείου, μάλιστα, είχαν τονίσει και συμφωνούν φυσικά και του Ρεθύμνου και γενικότερα της Κρήτης ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, βαρύς και δεν αποκλείεται να δούμε λουκέτα. Κάτι το οποίο φοβούνται και τώρα.
το βλέμμα όλων, όπως είπε και η Εύη, είναι στραμμένο στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς το πρόβλημα ουσιαστικά θα ανακύψει. Φυσικά καλύτερα είναι να μην ανακύψει, αλλά έτσι όπως το εκτιμούν και το τοποθετούν θα είναι εκεί μετά τις εορταστικές ημέρες, μετά των φώτων δηλαδή, σε αυτό το μεσοδιάστημα μέχρι την επόμενη έναρξη της τουριστικής περίοδου. Εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, κυρίως με το κομμάτι της ενεργειακής κρίσης να γονατίζει και εδώ τις επιχειρήσεις, κυριολεκτικά αιμορραγούν. Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλλα, να σε ευχαριστήσω. Εύη, να σε ευχαριστήσω και εσένα. Η Εύη συνεχίζει το ρεπορτάζ. Έχουμε και τουριστική ανταπόκριση από το αεροδρόμιο Νίκος Χατζαντζάκης στο Ηράκλειο.